Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στη σημερινή ιστορική συνέντευξη τύπου με θέμα την κατοχύρωση του χαλουμιού στην ΕΕ ως προϊόντος προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης. Θα ανυπομονείτε, φαντάζομαι, να περάσουμε στις δηλώσεις του αρμόδιου Υπουργού, του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του κ. Κώστα Καδί. Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα και από μένα. Σας καλημερίζω και σας καλωσορίζω στη σημερινή διάσκεψη τύπου με αφορμή την οριστική πλέον εγγραφή του χαλουμιού στον κατάλογο των προϊόντων προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται ασφαλώς για μια τεράστια συλλογική επιτυχία που, αν αξιοποιηθεί σωστά, μπορεί να φέρει τεράστια ωφέλη στον αγροτικό και μεταποιητικό τομέα, αλλά και γενικότερα στην κοινωνία και την οικονομία του τόπου μας. Φίλες και φίλοι, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η πορεία προς την κατοχύρωση του χαλουμιού ως προϊόντος προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης δεν ήταν εύκολη, αφού πέρασε από πολλά εμπόδια, εμπλοκές, παλινδρομήσεις. Καθόλου τυχαία, βέβαια, αφού η ολοένα και περισσότερο αυξανόμενη αξία του εθνικού μας προϊόντος έχει αυξήσει τις πιέσεις που δέχεται και το έχει καταστήσει ευάλωτο από προϊόντα μιμητισμού, με όλους τους προφανείς κινδύνους που αυτό περικλεί. Επιπρόσθετα, η διαδικασία κατοχύρωσης του χαλουμιού είχε περιπλεχθεί ακόμη περισσότερο όταν υπησήλθαν σε αυτή και πολιτικές σκοπιμότητες. Όπως όλοι γνωρίζετε, η προσπάθεια για εγγραφή του χαλουμιού ως προϊόντος ΠΟΠ αποτέλεσε διαχρονικό στόχο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ακόμη και πριν την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ιστορικό της έγκρισης του χαλουμιού περιγράφεται στα έντυπα που έχετε λάβει. Απλά σημειώνω ότι η υποβολή της τελευταίας αίτησης κατοχύρωσης της ονομασίας χαλούμι Χελίμ ως ΠΟΠ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έγινε τον Ιούλιο του 2014 και παρά το γεγονός ότι συνήθως ο χρόνος εξέτασης μιας ανάλογης αίτησης από την Κομισιόν είναι περίπου 10 μήνες, στην προκειμένη περίπτωση διήρκησε σχεδόν 7 χρόνια. Για αρκετούς, μάλιστα, το θέμα της κατοχύρωσης αποτελούσε χαμένη υπόθεση, ενώ η διαχείριση του χαλουμιού από κάποιους από τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς γινόταν χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προοπτική της κατοχύρωσης. Το θέμα, θα έλεγα, ξεκλείδωσε μετά την καταληκτική παρέμβαση του ίδιου του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας με επιστολή του προς τον τέος Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Γιούνκερ, τον Φεβρουάριο του 2019, αλλά και με τις παρεμβάσεις που έγιναν στη συνέχεια σε πολιτικό και τεχνοκρατικό επίπεδο. Για διάφορους λόγους δεν επιτεύχθηκε η κατάληξη με την προηγούμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η προσπάθεια συνεχίστηκε με τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην Κύπρο, κάτω από τον συντονισμό του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας, μέσα από την οποία παρεχόταν τεχνοκρατική στήριξη για όλες τις πτυχές του φακέλου. Αντλήθηκε εμπειρογνωμοσύνη από στελέχη του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Της Προεδρίας της Δημοκρατίας για το θέμα ήταν συνεχώς ενήμερος και ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και το Διπλωματικό του Γραφείο, του Υπουργείου Εξωτερικών και ειδικότερα της Γενικής Γραμματείας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, καθώς και της Νομικής Υπηρεσίας. Ήταν καθοριστικό, φίλες και φίλοι, το γεγονός ότι οι θέσεις που κατέθετε η πλευρά μας στη διαδικασία των διαβουλεύσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν πλήρως τεκμηριωμένες μέσα από αυτή την τεχνοκρατική υποστήριξη. Η προσπάθεια μας ήταν να υπάρξει ανάλογη διαχείριση και από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μέσα από αλλεπάλληλες επαφές έγινε κατορθωτό να εμπλακούν στο θέμα όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι τρεις συναρμόδιοι επίτροποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα συζητείται στο πλαίσιο συναντήσεων του Επιτρόπου Γεωργίας Γιάννους Βοητσεχόφσκι, της Επιτρόπου Υγείας Στέλλας Κυριακίδου και της Επιτρόπου για Θέματα Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων Ελίζα Φερέιρα. Θεωρούμε εξαιρετικής σημασίας την προθυμία των τριών επιτρόπων να συναντηθούν με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες της Κομισιόν με στόχο το θέμα να αντιμετωπιστεί ολιστικά, συντονισμένα και στη βάση του κοινοτικού κεκτημένου. Θέλω να σημειώσω ότι η συμβολή της Επιτρόπου Στέλλας Κυριακίδου
ήταν καταλυτική στο να αντιμετωπιστεί το θέμα ολιστικά και στη βάση αρχών, σε μια περίοδο μάλιστα πολύ δύσκολη για την ίδια λόγω της πανδημίας. Προσπάθειες και οι συνεχείς διαβουλεύσεις επί του θέματος αρχίζουν να αποδίδουν, με αποτέλεσμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει στην Κυπριακή Δημοκρατία ένα νομοθετικό πακέτο πολύ κοντά στις προσδοκίες μας. Παρουσιάζεται ως προϋπόθεση η πλήρη συμμόρφωση με το κοινοτικό κεχτημένο για όλες τις πτυχές των διαδικασιών πιστοποίησης του προϊόντος ως POP σε ολόκληρη την Κύπρο και χωρίς παρεκκλήσεις για κανένα. Το νομοθετικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε έχει πλέον εγκριθεί από τις αρμόδιες επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεωρείται πλέον δεδομένη κατοχήρωση του προϊόντος Χαλούμ Χελίμ ως POP. Τα νομικά κείμενα που εγκρίθηκαν προβλέπουν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα εξουσιοδοτήσει τον Διεθνή Οργανισμό Μπουρό Βεριτάς για πραγματοποίηση των ελέγχων ως προς την τήρηση των προδιαγραφών του σχετικού φακέλου, τόσο στις ελεύθερες όσο και στις κατεχόμενες περιοχές. Επίσης, η Κυπριακή Δημοκρατία θα εξουσιοδοτήσει Διεθνή Οργανισμό για την πραγματοποίηση των φυτεογειονομικών ελέγχων στις κατεχόμενες περιοχές. Τα προϊόντα που πληρούν τις φυτεογειονομικές προδιαγραφές και τις προδιαγραφές του προϊόντος POP θα μπορούν να τη χάνουν εμπορίας μέσω της πράσινης γραμμής, ανοίγοντας με αυτόν τον τρόπο στους τουρκοκύπριους παραγωγούς ένα παράθυρο ευκαιρίας για νόμιμη εμπορία του χαλουμιού που παράγουν στην ευρωπαϊκή αγορά. Οι φυτογειονομικοί έλεγχοι στις ελεύθερες περιοχές θα πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους. Φίλες και φίλοι, η εγγραφή ενός προϊόντος στους καταλόγους προϊόντων POP έχει συνήθως πολλαπλά ωφέλη, τόσο για τους παραγωγούς όσο και για την αγροτική οικονομία της περιοχής και της χώρας που το παράγει. Στην περίπτωση του χαλουμιού, τα ωφέλη από την κατοχήρωση του ως POP διευρύνονται και αποκτούν εξαιρετικά μεγαλύτερη σημασία. Το χαλούμι αποτελεί το δεύτερο σημαντικότερο εξαγωγικό μας προϊόν μετά τα φάρμακα. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι την τριετία 2017-2019 η ποσότητα των εξαγωγών εκτινάχθηκε από τους 23.431 τόνους στους 33.672 τόνους, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 43% μέσα σε μια τριετία. Η αξία των εξαγωγών του χαλουμιού το 2019 φτάνει τα 224 εκατομμύρια ευρώ. Όπως ήταν αναμενόμενο, η τεράστια επιτυχία του χαλουμιού προσέλκυσε το ενδιαφέρον φορέων του εξωτερικού, οι οποίοι άρχισαν να παράγουν παρόμοια προϊόντα και να τα εμπορεύονται με την επωνυμία χαλούμι, διαθέτοντάς τα σε ελκυστικές τιμές. Σήμερα τα προϊόντα αυτά παρουσιάζουν ραγδαία αύξηση, με αποτέλεσμα η Κυπριακή Δημοκρατία σε περισσότερες από 80 δικαστικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη να επιδιώκει κυρώσεις εναντίον επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν παράνομα το εμπορικό σήμα του χαλουμιού. Επιπρόσθετα, όλο και περισσότεροι εμπειρογνώμονες του χώρου προβάλλουν απροκάλυπτα τον ισχυρισμό ότι το χαλούμι έχει καταστεί γενώσιμο, ότι δηλαδή μπορεί να παράγεται σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Αυτή δυστυχώς ήταν και η θέση δικαστή του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πρόσφατη σχετική υπόθεση. Με αυτά τα δεδομένα, αντιλαμβάνεστε πόσο κρίσιμης σημασίας είναι η επιτυχία της κατοχήρωσης του εθνικού μας προϊόντος. Παράλληλα, χωρίς την κατοχήρωση, το χαλούμι δεν περιλαμβάνεται στις διμερείς εμπορικές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες, οι οποίες προστατεύουν τα προϊόντα POP στις χώρες αυτές. Με την εγγραφή του προϊόντος στους καταλόγους των προϊόντων POP, όλα τα προϊόντα μιμητισμού πάβουν να χρησιμοποιούν την επωνυμία χαλούμι ή συναφείς επωνυμίες και δημιουργείται μια ισχυρή ασπίδα προστασίας γύρω από την ονομασία αυτή, διαφυλάτσοντας τα συμφέροντα όλων των εμπλεκόμενων στην αλυσίδα παραγωγής του προϊόντος. Φίλες και φίλοι, η επόμενη μέρα της κατοχήρωσης του χαλουμιού θα πρέπει να βρει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς μαζί για τη διαχείριση των ευκαιριών και των προκλήσεων που φέρνει η σημαντική αυτή εξέλιξη. Ζητήματα όπως η προσαρμογή στο νέο πλαίσιο των ελέγχων που θα πραγματοποιούνται από τους διεθνείς οργανισμούς,
όπως είναι η επάρκεια του γάλακτος για τη ζήτηση του χαλουμιού που θα προκύψει, όπως είναι η διαχείριση προϊόντων που αποκλίνουν ουσιαστικά από τις προδιαγραφές του χαλουμιού και δεν μπορούν να φέρουν την ονομασία χαλούμι, καθώς και πιθανές βελτιώσεις στο φάκελο που μπορεί να γίνουν στο μέλλον, με πλήρη σεβασμό στο κοινοτικό κεχτημένο, θα μπορούν να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά, εάν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς συμμετέχουν στο κάλεσμά μας για επικοδομητική συνεργασία. Ήδη έχω ζητήσει από τους εμπλεκόμενους φορείς τον ορισμό εκπροσώπων τους σε ολιγομελή τεχνοκρατική ομάδα που θα συγκροτήσω ειδικά για τη διαχείριση της επόμενης μέρας, της κατοχύρωσης του χαλουμιού, και ευελπιστώ ότι θα υπάρξει από όλους θετική ανταπόκριση. Καταληκτικά, θεωρώ ότι η κατοχύρωση του χαλουμιού ως προϊόντος προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης αποτελεί μια ιστορική, μια θετική εξέλιξη για τον τόπο μας και μια εξαιρετική επένδυση τόσο για τη γενιά μας όσο για τις επόμενες γενιές. Δεν θα μπορούσα να ολοκληρώσω την παρουσίασή μου χωρίς να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη συνεχή του στήριξη που παρήχε σε ολόκληρη αυτή τη διαδικασία, όπως επίσης στην Προεδρία της Δημοκρατίας και το Διπλωματικό του Γραφείο, στους συνεργάτες μου στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, όπως επίσης και στον τέος Υπουργό κύριο Νίκο Κουγιάλη για τις δικές του προσπάθειες. Στο Υπουργείο Εξωτερικών και ιδιαίτερα στη Γενική Γραμματεία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αλλά και στη μόνιμη αντιπροσωπεία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Νομική Υπηρεσία, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδιαίτερα στους Επιτρόπους Γεωργίας Γιάννους Βοητσεχόφσκι, Υγείας Στέλλα Κυριακίδου και Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων Ελίζα Φερέιρα και στους συνεργάτες τους και βέβαια στον εδώ εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Παπαδόπουλο, στον αγροτικό κόσμο, στις αγροτικές οργανώσεις που πίστεψαν και στήριξαν αυτή την προσπάθεια, στον Σύνδεσμο των Τυροκόμων για την διάθεση συνεργασίας που επέδειξαν κατά τη χθεσινή συνάντησή μας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι όποιες προκλήσεις δημιουργούνται από την κατοχύρωση. Και βεβαίως στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που βρίσκονται σήμερα εδώ και καλύπτουν και προβάλλουν αυτή την σημαντική προσπάθεια. Θερμές ευχαριστίες λοιπόν σε όλους και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις, διευκρινήσεις και ό,τι άλλο θέλετε να πληροφορηθείτε σε σχέση με την κατοχύρωση του προϊόντος ως προϊόντος προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης. Έχουμε καταγράψει μια σειρά από ενέργειες οι οποίες μπορούν να γίνουν προς την κατεύθυνση της διαχείρισης των προκλήσεων που δημιουργεί η κατοχύρωση και των περιορισμών που είναι συνυφασμένες με το ίδιο το πρότυπο. Οι προσπάθειες μας θα κινηθούν προς δύο κυρίως κατευθύνσεις. Η πρώτη κατεύθυνση είναι προς μια ουσιαστική αύξηση της παραγωγής εγωπρόβειου γάλακτος μέσα στα επόμενα χρόνια. Ήδη έχουν δοθεί ισχυρά κίνητρα και σημαντική χρηματοδότηση σε εγωπροβατοτρόφους για να δημιουργήσουν νέες μονάδες, ενώ στο επόμενο επενδυτικό πρόγραμμα, το οποίο θα ανακοινωθεί εντός του έτους, δράση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, θα περιλαμβάνεται κονδύλι δεκάδων εκατομμυρίων για στήριξη ειδικά της εγωπροβατοτροφίας, για την βελτίωση υφιστάμενων και την δημιουργία νέων μονάδων. Επίσης, όπως ανέφερα και στην τοποθέτησή μου, υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία θεωρούμε ότι με την συνεργασία όλων και σεβόμενη πλήρως το κοινοτικό κεκτημένο και αυτά που προβλέπουν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί, θα μπορούσαν να βελτιώσουν, χωρίς να διαφοροποιούν είτε τη φιλοσοφία είτε την ουσία του φακέλου, τα χαρακτηριστικά του φακέλου. Σε αυτές τις δύο, λοιπόν, μέσα από αυτές τις δύο προσεγγίσεις, θεωρούμε ότι μπορούμε να πιάσουμε τους στόχους μας και να διαχειριστούμε ακριβώς τις προκλήσεις που δημιουργούνται. Και είναι γι' αυτό το λόγο
που σε αυτή την προσπάθεια θέλουμε μαζί μας όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Ήδη υπήρχε στη χθεσινή μας συνάντηση θετική ανταπόκριση από μέρους των τυροκόμων για να ορίσουν ένα τεχνοκράτη εκπρόσωπό του στην ομάδα που θα διαμορφώσουμε για να δούμε ακριβώς τα θέματα της επόμενης μέρας. Σήμερα το πρωί είχα συνάντηση με τις αγροτικές οργανώσεις και εκεί αντιμετώπισα την προθυμία των αγροτικών οργανώσεων να προβούν σε μια ανάλογη κίνηση, να ορίσουν δηλαδή ένα τεχνοκράτη εκ μέρους τους για να δούμε ακριβώς πώς προχωρούμε σε αυτά τα θέματα. Αντίστοιχες κινήσεις θα γίνουν και με τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς, ούτως ώστε όλοι μαζί να προχωρήσουμε ακριβώς στην επόμενη μέρα. Ναι. Άλλη ερώτηση. Αν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μικρόφωνο για να ακούγεστε καλύτερα. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να μας απαντήσετε στις ανησυχίες, την σημαντικότερη ανησυχία των τυροκόμων, ότι θα υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός, καθώς οι Τουρκοκύπροι θα μπορούν να πουλούν σε φθηνότερη τιμή το χαλούμι και ότι θα μπορούν να το εξάγουν και σε τρίτες χώρες όπως θέλουν, κάτι το οποίο δεν θα μπορούν οι Ελληνοκύπροι παραγωγοί. Όντως θα διαφανεί κάτι τέτοιο στην πορεία? Πρώτα απ' όλα, εμπορία του χαλουμιού από τα γόντα κατεχόμενα θα γίνεται κάτω από πολύ αυστηρές προϋποθέσεις. Όλα αυτά που ακούγονται περί του ότι θα έρχεται είτε γάλα είτε ζώα από την Τουρκία καταρρύπτονται και είναι εντελώς αβάσιμα. Δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Μάλιστα, για να διασφαλιστεί ότι η περιοχή των κατεχομένων εξυγιένεται, αν θέλετε, από ζωονόσους, για ένα χρονικό διάστημα δεν θα γίνεται εμπορία και θα πρέπει να πιστοποιηθεί από τον διεθνή οργανισμό ο οποίος θα ελέγχει την κατάσταση στα κατεχόμενα ότι όντως έχει απαλλαχθεί από οποιαδήποτε σχέση είτε με ζωονόσους είτε από εισαγωγές προϊόντων ή ζώων από την Τουρκία. Άρα αυτό ξεκαθαρίζει μια και καλή. Επίσης, για να μπορεί ένα προϊόν να παίρνει τη σφραγίδα του ΠΟΠ και να τη χάνει εμπορίας, απαιτεί πολύ ψηλού επίπεδου προδιαγραφές. Για να επιτευχθούν αυτές οι προδιαγραφές, είναι προφανές ότι θα αυξηθεί και το κόστος παραγωγής. Άρα δεν θεωρώ ότι θα μιλάμε για διαφορά στον ανταγωνισμό. Αλλά αυτό που θέλω να επισημάνω είναι το εξής. Από την αγορά θα φύγουν όλα αυτά τα προϊόντα μιμητισμού που υπάρχουν σήμερα. Θεωρούμε ότι η προσθήκη των προϊόντων από τα κατεχόμενα θα είναι ένα μικρό κλάσμα των προϊόντων που θα αποσυρθούν από την αγορά με το όνομα χαλούμι. Άρα ουσιαστικά στον ανταγωνισμό μόνο έχουμε να κερδίσουμε και επίσης, είναι και ένα μήνυμα προς τους συμπατριώτες μας ότι μέσα από τη σωστή λειτουργία της Κυπριακής Δημοκρατίας μπορούν να έχουν και ήδη όφελος. Κύριε Υπουργέ, στην απάντηση που δώσατε περί στο συνάδελφο, μπορείτε να μας διευκρινίσετε για πόσο χρονικό διάστημα δεν θα γίνεται εμπορία του χαλουμιού από τα κατεχόμενα αρχικά? Είναι τουλάχιστον ένας χρόνος. Αυτό φαίνεται μέσα από τα έντυπα. Και θα είναι αναλόγως των στοιχείων τα οποία θα συλλέγει ο Διεθνής Οργανισμός που θα υποπτεύει τα θέματα υγιεινής στις κατεχόμενες περιοχές. Εάν μιλάμε για χώρα με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διμερείς συμφωνίες, στις οποίες προστατεύονται προϊόντα και μέσα σε αυτόν τον κατάλογο των προστατευόμενων προϊόντων περιλαμβάνεται και το χαλούμι, τότε με τον ίδιο τρόπο που θα προστατεύεται στην Ευρώπη, θα προστατεύεται και στην χώρα αυτή. Εάν δεν έχουμε τέτοια συμφωνία, αν δεν έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση τέτοια συμφωνία, τότε
το προϊόν μπορεί να προστατεύεται, και αυτό συμβαίνει στις πλήστες των περιπτώσεων, μέσα από τα εμπορικά σήματα, τα οποία όμως πρέπει να το σημειώσουμε ότι είναι πιο αδύνατα ως επίπεδο προστασίας από το, την κατοχύρωση ως POP. Έτσι, είναι πιο ισχυρή η κατοχύρωση που προσφέρει ένα προϊόν που περιλαμβάνεται στη λίστα των προϊόντων προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης. Είναι πιο ισχυρή προστασία παρά από την προστασία που προσφέρει ένα εμπορικό σήμα. Άρα σε αυτές τις περιοχές, ναι, μπορεί να προστατεύεται το χαλούμι, αλλά η προστασία που παρέχεται δεν είναι τόσο ισχυρή όσο με το αν ήταν ένα προϊόν POP. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Κώστα Κωνσταντίνου του ΡΙΚ. Μπορεί να ανεβούν οι εξαγωγές του κυπριακού καρβουνιού, εάν υπάρχουν στοιχεία πόσο στη διεθνή αγορά καλύπτουν το χαλούμι μέχρι σήμερα από τα κατεχόμενα και στη διεθνή αγορά πόσο σε ποσοστό καλύπτουν αυτοί οι οποίοι μιμούνται το χαλούμι στις άλλες χώρες. Ναι. Καταρχήν να σας πω ότι τα στοιχεία στα οποία αναφέρεστε είναι στοιχεία που δυστυχώς δεν καταγράφονται με λεπτομέρεια όσον αφορά τα προϊόντα μιμητισμού. Οπότε τα στοιχεία που έχουμε μπροστά μας είναι από εκθέσεις διεθνών οργανισμών, οι οποίοι υπολογίζουν τον ακαθάριστο τζίρο, τον ετήσιο ακαθάριστο τζίρο του προϊόντος γύρω στα 420 εκατομμύρια. Από αυτόν τον τζίρο πάμε στις εξαγωγές του κυπριακού προϊόντος, οι οποίες είναι γύρω στα 230-240 εκατομμύρια. Οπότε, κάνοντας μια απλή αφαίρεση, μπορείτε να δείτε ότι υπάρχει περίπου μια διαθέσιμη αγορά άλλων 200 εκατομμυρίων τόσο στην Ευρώπη όσο και στον κόσμο, που μπορεί κάποιος να την κατακτήσει. Αναφέρομαι στα αυτόν το ποσό, το οποίο καταβάλλουν αυτή τη στιγμή καταβάλλεται από τα προϊόντα μιμητισμού, όπως λέμε. Δεν έχουμε αυτές τις στατιστικές, γιατί δυστυχώς, όπως γνωρίζετε, τα προϊόντα που φεύγουν από τα κατεχόμενα φεύγουν με παράνομο τρόπο ή με άτυπο τρόπο. Οπότε, δυστυχώς, αυτά δεν καταγράφονται, για να μπορώ να σας απαντήσω. Αυτό δεν μπορεί να το... Προφανώς, δεν μπορεί να ελεγχθεί από κανένα. Εκτός βέβαια αν στη χώρα στην οποία θα πάει το προϊόν από τα κατεχόμενα, αν θα φύγει παράνομα δηλαδή, θα πάει σε έναν προορισμό όπου υπάρχει είτε POP είτε εμπορικό σήμα. Εκεί θα έχουμε διαδικασίες εναντίον αυτής της παράνομης. Αυτό γίνεται και σήμερα, πρέπει να σας πω. Έτσι. Αυτό γίνεται και σήμερα. Κυρία Νεοφύτου, από το ΚΙΠΕ. Ναι. Ως προς το πρώτο ερώτημα, εάν δείτε το χρονικό όπως περιγράφεται και στα έντυπα που έχετε πάρει, η όλη διαδικασία ξεκίνησε πριν να διαφανεί ότι θα έχουμε εξελίξεις στο Κυπριακό, πιθανές εξελίξεις, τα
η επιστολή που περιέγραφε το νέο πλαίσιο στο οποίο είχαμε και εμείς συμφωνήσει στάλληκε σε εμάς πριν να οριστεί η πενταμερής. Άρα ήταν κάτι το οποίο είχε τροχοδρομηθεί και βρισκόταν σε εξέλιξη. Ωστόσο, αυτή τη χρονική στιγμή μπορούμε να πούμε ότι στέλνει και ένα μήνυμα, όπως είναι αυτό που σας περιγράψα προηγουμένως. Στέλνει ένα μήνυμα στους τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας ότι μέσα από τις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια ενωμένη πατρίδα μπορεί να έχουν πολλαπλάσια ωφέλη. Έτσι. Αυτό μπορούμε να το, να το πούμε ότι στέλνονται τέτοιου είδους μηνύματα, παρόλο που, επαναλαμβάνω, η όλη διαδικασία είχε τροχοδρομηθεί και είχε εξελιχθεί ανεξαρτήτως των διαδικασιών επίλυσης του Κυπριακού. Τώρα, ως προς τις επενδύσεις, θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό, θα έλεγα ότι είναι και αναμενόμενο, ότι ακριβώς αυτή η επιτυχία και αυτή η αποκλειστικότητα που μπορεί να έχει η Κύπρος στην παραγωγή του χαλουμιού μπορεί να φέρει σημαντικές επενδύσεις στον χώρο, σε όλη την αλυσίδα παραγωγής του προϊόντος. Από την γεωργία, την κτηνοτροφία, την τυροκομεία. Άρα αναμένεται ότι θα έχουμε επενδύσεις και αναμένουμε ότι αυτή η εξέλιξη θα είναι καταλύτης περαιτέρω θετικών εξελίξεων και για τον αγροτικό τομέα, αλλά γενικότερα για την κοινωνία και την οικονομία του τόπου. Μάλιστα. Να δώσουμε το λόγο τώρα στον κύριο Κακαρή και θα επανέλθω στον κύριο Θανασίου. Έχουμε ειδικούς. Θέλετε να... Οι δίκες τις οποίες αναφέρεστε είναι δίκες οι οποίες αφορούν το εμπορικό σήμα. Η εμπειρία των δεδικασμένων για άλλες παρόμοιες περιπτώσεις έχει αποδείξει ότι η εγγραφή του ενός προϊόντος ως ΠΟΠ μπορεί να επηρεάσει τις εφέσεις. Μπορεί δηλαδή να έχει έναν ισχυρό εργαλείο στις εφέσεις κατά αυτών των δικών. Όπως ξέρετε, και για τις δύο περιπτώσεις έχουν καταχωρηθεί εφέσεις. Και όπως ανέφερε και ο κύριος Υπουργός, αποτελούν έναν πολύ πολύ σοβαρό εργαλείο για μετέπειτα παρόμοιες περιπτώσεις. Αλλά ακόμη και αυτές οι οποίες βρίσκονται, τις οποίες αναφέρατε, ναι, θα αποτελέσει από την νομική υπηρεσία το εργαλείο για να στοιχειοθετηθούν οι εφέσεις. Κύριε Αθανασίου. Κύριε Υπουργέ, γνωρίζουμε ότι θα αρχίσει αυτή η διαδικασία από 1η Οκτωβρίου και εάν υπάρχουν έτσι στοιχεία για τα εργοστάσια που είναι στα κατεχόμενα, αυτή τη στιγμή δηλαδή, και αν αναμένουμε ότι θα ανταποκριθούν έτσι ώστε να μπορούν να ακολουθήσουν τα πρότυπα για το παραδοσιακό χαλούμι. Προσωπικά δεν μπορώ να γνωρίζω ποιες μονάδες στα κατεχόμενα μπορούν αυτή τη στιγμή να παράξουν προϊόν που να μπορεί να χαρακτηριστεί ως ΠΟΠ, αλλά γνωρίζουμε ότι υπάρχουν μερικές, όχι πολλές, μονάδες που είναι σύγχρονες. Αντιλαμβάνομαι επίσης ότι η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι μέσα από τους χρηματοδοτικούς κανονισμούς να στηρίξει αυτή την προσπάθεια και να εξυγχρονιστεί ο χώρος από εκεί. Αυτό θα πάρει βέβαια κάποιο χρόνο. Λοιπόν, έχουμε ακόμη λίγα λεπτά να δώσω το λόγο στον κύριο Τάτη από το ΣΥΓΜΑ. Στην παράγραφο 43 του κανονισμού, λέει ότι αν έχει σκόπιμο ο διεθνής οργανισμός θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να έρθει σε επαφή με τον τουρκοκυπριακό εμπορευόμενο του επιδείρου. Από ποιον θα εξουσιοδοτηθεί, γιατί δεν αναφέρει. Και κάτι άλλο, γιατί δεν επιδιώκουμε να παραδοστήσουν το καθεστώς ελέγχου και στα υπόλοιπα προϊόντα που περνούν μέσω του καθεστώς πράσινης γραμμής. Γιατί συνιστά μάλλον κάποιες συνιστά
κάποια αδικία προς τα δικά μας προϊόντα, λόγω της έλευσης ελέγχων. Γιατί το λέτε αυτό, το χαλούμι είναι αυτή τη στιγμή μόνο τρία προϊόντα ζωικής προέλευσης περνούν από την πράσινη γραμμή. Πρόκειται να μιλήσουμε και για τα άλλα. Πρόκειται για το μέλι, το ψάρι και το χαλούμι. Η μόνη, το μέλι δεν έτυχε ποτέ εμπορίας, ούτως ή άλλως. Αλλά το μέλι και το ψάρι έχουν πολύ διαφορετικές διαδικασίες παραγωγής. Δηλαδή, το χαλούμι έχει μια ολόκληρη διαδικασία μεταποίησης πίσω του μέχρι να παραχθεί. Και γι' αυτόν έγινε αυτός ο κανονισμός και μπήκαν όλες αυτές οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρεί αυτό το προϊόν για να τύχει εμπορίας. Εάν προκύψουν στη συνέχεια και άλλα προϊόντα ανάλογα, προφανώς θα γίνει και κάτι ανάλογο. Τώρα, ως προς τα αγροτικά προϊόντα, περνούν νόμιμα, περνούν από πολύ συγκεκριμένα σημεία διέλευσης και δέχονται τον απαραίτητο έλεγχο από τις υπηρεσίες τις κρατικές, από το Τμήμα Γεωργίας. Και έχουν μπει όλες εκείνες οι δικλείδες οι οποίες διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα αυτά μπορούν να έρθουν και να καταναλωθούν από τους Κύπριους πολίτες. Από εκεί και πέρα, εάν γίνεται παράνομη εμπορία μέσω της πράσινης γραμμής, αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα θέμα το οποίο είναι δύσκολο. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να βάζουμε μέτρα αποτροπής. Και χαρακτηριστικό είναι ότι πριν από μερικές μέρες, μετά από πρόταση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, μπαίνουν πολύ ισχυρές αποτρεπτικές ποινές σε αυτούς που θα χρησιμοποιήσουν, εκεί που θα βρεθεί μάλλον, ότι χρησιμοποιούνται φυτοπροστατευτικές ουσίες παράνομες που χρησιμοποιούνται μόνο στα κατεχόμενα. Δηλαδή, όταν έχουμε εμπορία προϊόντων ή φυτοφαρμάκων από τα κατεχόμενα και χρησιμοποιούνται στις ελεύθερες περιοχές. Εκεί μπαίνει το εξώδικο μέχρι 30.000. Με το που θα εντοπιστεί δηλαδή ότι γίνεται κάτι τέτοιο, μπαίνει εξώδικο 30.000. Έχουν πολλαπλασιαστεί δηλαδή οι ποινές, ώστε να αποτρέψουμε και το παράνομο εμπόριο, αλλά και την παράνομη χρήση ουσιών οι οποίες είναι επιβλαβείς για τον άνθρωπο. Λοιπόν, θα δώσουμε το λόγο πρώτα στον κύριο Κωνσταντίνου και στη συνέχεια στην κυρία Ηρακλέους για δύο τελευταίες ερωτήσεις και να ολοκληρώσουμε. Κύριε Κωνσταντίνου. Θεωρώ ότι το πλαίσιο γίνεται ακόμα πιο αυστηρό με την παρουσία διεθνών εξειδικευμένων οργανισμών πάνω σε αυτά τα θέματα. Επομένως, εάν υπάρχει τέτοια χρήση, είμαι βέβαιος ότι θα κάνουμε την πολύ πιο δύσκολη τη ζωή αυτών που κάνουν αυτή τη χρήση με την εφαρμογή της πιστοποίησης. Κύριε Υπουργέ, αναφερθήκατε σε πιθανές βελτιώσεις στο φακελό. Τι εννοούμε ακριβώς, αν θα υπάρξουν διαφορετική έτσι είδη του προϊόντος, ξέρω αν το πω σωστά. Τούτο είναι το ένα και το άλλο, κατά πόσο θα υπάρχει παράταση στην περίοδο προσαρμογής, που είναι το 2024 και λαμβάνουμε. Χριστιμής δεν υπάρχει τέτοιο δεδομένο. Προχωρούμε κανονικά με το 2024. Τώρα, προβλέπεται από το κοινοτικό κεκτημένο και από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς το τι μπορεί να κάνει κάποιος σαν προϊόν. Καταρχήν δεν μιλάμε τώρα και δεν είναι στις προθέσεις μας να πάμε πριν καλά-καλά κατοχυρωθεί το προϊόν να πάμε να κάνουμε αλλαγή, έτσι. Αυτό να το ξεκαθαρίσω. Όμως, μπορούμε να προβλέπετε από τους ίδιους τους κανονισμούς τι αποτελεί μικρή διαφοροποίηση, η οποία μπορεί να γίνει εύκολα. Είναι το minor change, μικρή αλλαγή. Εκεί είναι πολύ συγκεκριμένες οι δυνατότητες που υπάρχουν. Δεν μπορούν να γίνουν δραματικές αλλαγές, αλλά μπορεί να γίνουν μικρές αλλαγές
ξέρω εγώ, είτε στο σχήμα, είτε στο βάρος, μπορεί να είναι λίγο πιο μεγάλο το. Είναι αυτού του τύπου οι διαφοροποιήσεις μπορούν εύκολα να επιτευχθούν, που θα δώσουν μια καλύτερη ευχέρεια στους τυροκόμους και γενικότερα στους παραγωγούς μας να παράξουν προϊόντα τα οποία να είναι πιο εύκολα εμπορεύσιμα τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. Στο σημείο αυτό θα ολοκληρώσουμε τη συνέντευξή μας. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Ευχαριστούμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο Χαλούμι Pop. Ακόμη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία και μεγαλύτερη αναγνώριση, ακόμη μεγαλύτερη αναγνώριση για το εθνικό μας προϊόν. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστούμε για την εδώ παρουσία σας. Να είστε καλά.